αιμοβόρα, μοχθήρα, καταχθόνια. Όποιος έλεγε ότι η γάτα είναι ο πιο άσπονος εχθρός των σκύλων, δεν έχει γνωρίσει τα τσιμπούρια. Μπορεί το μέγεθός τους να μην σας γεμίζει το μάτι, όμως κυριολεκτικά πίνουν το αίμα του σκύλου σας. Αν μάλιστα είναι μολυσμένα, θα μολυνθεί κι αυτός, τόσο σοβαρά που ίσως πεθάνει. Η αρρώστια λέγεται ελιχίωση και σε θνησιμότητα συναγωνίζεται τις φόλες. Για όσους φωλιάζουν, προβλέπεται φυλάκιση. Δυστυχώς για τις φόλες δεν υπάρχει πρόληψη, για τα τσιμπούρια ωστόσο ναι. Αντιπαρασιτικά κολάρα, σπρέι και αμπούλες. Οι κτηνίατροι συμβουλεύουν τη χρήση τους 6 μήνες το χρόνο τους ζεστούς. Μιας και το χειμώνα τα τσιμπούρια αναπαύονται. 6 μήνες αποθεί το κολάρο, αλλά όλοι συμφωνούν ότι είναι το λιγότερο αποτελεσματικό προϊόν. Το δημοφιλέστερο είναι η αμπούλα, επειδή είναι εύκολο να τοποθετηθεί. Απλά κάντε μια μικρή χωρίστρα στο τρίγωμα του σκύλου, σε ένα ή δύο σημεία που δεν φτάνει η γλώσσα του, και τοποθετήστε το προϊόν κάθε μήνα. Τα τσιμπούρια όμως είναι έμπειροι και επίμονοι επικιστές. Προτιμούν σκιερά, υγρά και δυσπρόσιτα σημεία, πίσω από τα αυτιά. Στις 4 μας χάλες, ανάμεσα στα δάχτυλα, στο μαύρο έξω μέρος των χιλιών. Και μόνο ένα τσιμπούρι φτάνει για να κάνει ζημιά. Γι' αυτό αξίζει να ενισχύσετε την αντιπαραστητική αγωγή που επιλέξατε σημειακά, με σπρέι του ίδιου συστατικού κάθε 15 μέρες. Και φυσικά ποτέ δεν ψεκάζουμε απευθείας το πρόσωπο. Για να τοποθετήσουμε το υγρό στη μουσούδα του, αρκεί να ψεκάσουμε το γάντι μας και να τρίψουμε απαλά.